Πού είστε παιδες, σήμερα θα δούμε ένα βίντεο με το Ρα. Ένα βίντεο το οποίο το έχετε ζητήσει πριν αρκετό καιρό. Ξέρετε το παιχνίδι το έχω παίξει σε live μετάδοση, αλλά εγώ συνέχισα να το παίζω και μετά τη live μετάδοση αφού ολοκληρώσαμε το story και πέρασα περισσότερες ώρες από ό,τι περνάω σε όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια. Έχω 400 ώρες και παραπάνω σε αυτό το παιχνίδι και θα δείτε το πλοίο το οποίο μου έχετε πει ότι συγκρίνεται με το πλοίο του Panos Dent και θα δούμε αν ό,τι έχω εγώ πάνω στο πλοίο που βλέπετε εδώ στο βάθος έχει και ο Panos Dent. Το βλέπετε εδώ το τεράστιο πλοίο που έχω φτιάξει, μου πήρε πάρα πολλές ώρες να το κάνω και θα δείτε ό,τι δωματιάκι έχουμε φτιάξει. Όπως βλέπετε έχουμε ένα γενικό μεγάλο πλοίο και πίσω στο πλοίο υπάρχει ένα πιο μικρό πλοίο, το οποίο σε περίπτωση που βυθιστεί το μεγάλο έχουμε ένα λειτουργικό μικρό πλοίο. Έχουμε και ένα ελικόπτεράκι που το κάνουμε έτσι για να υπάρχει εκεί ελικόπτερο. Το έχει αυτό ο Panos Dent, δεν νομίζω. Θα πάμε τώρα να δούμε το πλοίο αφού αποφύγουμε τον Bob εδώ που μας επιτίθεται. Κάστε και λίγο. Σε κάναμε avoid, αλλά όχι, δεν σε κάναμε. Και θα ξεκινήσουμε από χαμηλά. Λοιπόν, χαμηλά έχουμε τα δίκτυα μας, έχουμε αποθηκευτικούς χώρους με κουτιά, έχουμε εδώ τα smelters μας, έχουμε και αυτά εδώ τις πλατφόρμες που ανοίγουν για να μπορούμε να βγούμε λίγο εκτός πλοίου, το οποίο πλοίο το βλέπετε εδώ και από μπροστά. Τέλος πάντων, δεν έχει καμία σημασία αυτό. Βλέπετε εδώ, μπορούμε να βγούμε προς τα έξω άμα χρειαστεί, να μαζέψουμε κάνα κουτί, άμα δεν θέλουμε να βραχούμε. Εδώ είναι το αποθηκευτικό χώρο και το μέρος που παράγουμε κάψιμα για τους κινητήρες και το σύστημα νερού, τα υδραυλικά μας. Τα οποία υδραυλικά σχεδόν δεν φαίνονται πουθενά μέσα στο πλοίο. Έχουμε καλύψει πολύ καλά τους σωλήνες, τους έχουμε βάλει εδώ μέσα να μην φαίνονται και όσο ανεβαίνουμε προς τα πάνω θα σας πω πώς λειτουργούν. Έχουμε εδώ το μέρος στο πίσω, πιο μέρος κάτω που είναι οι κινητήρες και τα δοχεία πήγα να πω. Κόλλησα τώρα ρε, γιατί θέλω να τα πω δοχεία. Κόλλησα, τέλος πάντων. Εδώ βάζουμε τα καύσιμα μέσα σε αυτά τα δοχεία. Γιατί δοχεία έχουν γίνει τώρα. Βλέπετε εδώ, έχουμε κινητήρες παντού. Έχουμε εδώ σκάλες τις οποίες θα σας δείξω σε λίγο που οδηγούν, γιατί τώρα φαίνεται κλειστό. Θα πάμε όμως από την άλλη, που έχουμε πράγματα να σας δείξω και έχουμε και μία έκπληξη στο τέλος ή προς το τέλος, που πιστεύω κανένας δεν το έχει, ούτε ο Panos Dent. Εδώ πίσω έχουμε και άλλους κινητήρες, κρυμμένους, πολλούς σωλήνες για να περάσουν τα καύσιμα. Αυτό οι σωλήνες έρχονται από μπροστά, δηλαδή εδώ κάτω είναι λίγο πιο βρώμικη η κατάσταση και γι' αυτό και το κρατήσαμε σε μαύρο. Έχουμε σωλήνες, βλέπουμε λίγο και το πίσω πλοίο που θα το δείτε πιο αναλυτικά σε λίγο. Και εδώ βλέπετε πώς κάθονται οι κινητήρες. Αυτοί οι κινητήρες φαίνονται γιατί θέλουν να φαίνονται και απ' έξω, όπως είδατε, φαίνονται και απ' έξω από τα πλάγια πώς προχωράνε. Και τώρα ξεκινάμε με το σπίτι, το τετραόροφο σπίτι που έχουμε. Έχουμε εδώ ένα σαλόνι, βασικά μια τραπεζαρία έχουμε για να κάτσουμε να ράξουμε, με τουαλέτα. Σημαντικό αυτό, να έχεις τουαλετίτσα. Παπ, κλείνεις εκεί μέσα, κάνεις δουλειά. Εδώ έχουμε ένα σαλόνι, άμα θέλει κάποιος να παίξει πιάνο, να περάσει λίγο πιο ήσυχα, να διαβάσει κανένα βιβλίο. Έχουμε και το τζάκι μας. Τέλος πάντων, και τώρα ανεβαίνουμε στον πρώτο όροφο που έχουμε το μπαράκι μας. Εδώ βλέπετε το υπέροχο μπαράκι με δύο τραπέζια. Εδώ το ωραίο το μπαράκι με σκαμπούς. Μια τεράστια τουαλέτα με μπανιέρα και ντουζιέρα, την οποία είναι full λειτουργική. Κλείνεις εδώ παπ παπ και δεν σε βλέπει κανένας. Και εννοείται ντουλαπάκι εδώ να αλλάξουμε ρούχα. Μπορείς να κοιτάσεις και έξω. Μπορεί να έχεις κάποιον εδώ που να κάθεται και να συχαζεύει την ώρα που κάνεις ντους. Λέμε τώρα. Και το μπαράκι έχει και έξω μέρος με καναπεδάκι όμορφα και ωραία. Και βλέπετε εδώ τι όμορφα τα κάναμε. Βάλαμε και χαλί, γιατί αυτό το χαλί οδηγεί εδώ πίσω στο ελικόπτερο. Εδώ έρχονται οι VIP κατευθείαν
στο μπαράκι μας από το ελικόπτερο, το οποίο ελικόπτερο εννοείται έχει έλικες, έχει κινητήρα, και εδώ μπαίνεις μέσα στην καρέκλα του ελικοπτέρου για να το πετάξεις. Όπα, σηκώσαμε την άγκυρα κατά λάθος του πλοίου. Τέλος πάντων, γυρνάμε πίσω εδώ στο μπαράκι, γιατί από το μπαράκι έχουμε τις σκάλες να ανεβούμε στον πρώτο όροφο, όπου στον πρώτο όροφο έχουμε δύο δωμάτια. Έχουμε το πρώτο δωμάτιο εδώ, για ένα άτομο είναι, όπως βλέπετε, με ένα τραπεζάκι, βιβλιοθήκη, πολλούς πίνακες, φωτάκια, πολύ όμορφο, και χαλάκι και φυτά. Και έχει το παράθυρο εδώ για να βλέπει έξω, που δεν έχει πολύ θέα, γιατί θα δείτε σε λίγο γιατί δεν έχει πολύ θέα. Έχουμε και μετά ένα άλλο δωμάτιο εδώ, λίγο πιο απλό από το προηγούμενο, πάλι για ένα άτομο, αλλά αυτό το δωμάτιο έχει μπαλκόνι και έχει αρκετά καλό μπαλκόνι. Με σκεπούλα εδώ να ράξεις την καρέκλα, να πίνεις το καφεδάκι σου και να περνάς πολύ ωραία στο πλοίο. Και μετά, εδώ έχουμε και τουαλέτα ρε. Ρε, έχουμε και τουαλέτα, αφού λειτουργική τουαλέτα. Πάλι με πορτούλες, όμορφα και ωραία, να κλείνεις εκεί μέσα. Και έχουμε και τις σκάλες που μας οδηγούν στο τρίτο όροφο. Τέσσερις ορόφους εννοούσα πριν με το ισόγειο, έτσι. Έχουμε εδώ αυτό το χολάκι που οδηγεί στο δωμάτιο αυτό εδώ, που είναι πάλι ένα σαλόνι στο ύψος, που έχει ένα μπαλκόνι που βλέπει το μπροστινό μέρος του πλοίου. Βλέπετε πολύ πρασινάδα, την οποία θα τη δείτε σε λίγο τι είναι όλη αυτή η πρασινάδα. Και έχουμε και το πίσω μπαλκόνι που βλέπει το ελικόπτερο και το πίσω μικρό πλοίο, που είναι και αυτό λειτουργικό. Λοιπόν, πάμε και στο δωμάτιό μου. Αυτό είναι το δωμάτιό μου με το γραφείο. Ένα πάρα πολύ ωραίο δωμάτιο. Μας πήρε πολλές ώρες να το φτιάξουμε, να το κάνουμε το decor. Έχουμε εδώ τα σχέδιά μας, γιατί μελετάμε. Έχουμε και ένα μικρό μπαλκονάκι, μια καρεκλίτσα να πιούμε καφέ. Και είναι όλα όμορφα και ωραία. Και εννοείται ένα παραθυράκι να βλέπουμε πίσω. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε τώρα από εδώ, από το σπίτι. Και βγαίνοντας από το μπαρ και στρίβοντας αριστερά, πηγαίνουμε στη ζούγκλα του πλοίου. Έχουμε πάρα πολλά δέντρα στο πλοίο, έχουμε βάλει παντού δέντρα όπως βλέπετε, μέχρι τέρμα μπροστά. Έχουμε και zip line εδώ να βλέπουμε όλα τα δέντρα, όπως βλέπετε εδώ τα δέντρα, τα οποία περικυκλώνουν αυτή τη σκεπή, όπου εδώ μπορείς να ψήνεις έξω όμορφα και ωραία. Ένα πολύ ωραίο μέρος να φέρνεις όλους τους φίλους σου, που δεν έχω φίλους σε αυτό το παιχνίδι, είμαι μάναχος σε αυτό το πλοίο, αλλά θα μπορούσαμε. Και έχουμε και άλλα δέντρα, μπανανιές, τα πάντα όλα. Α ναι, τώρα να σας πω για τις σκάλες που πριν είχαμε, κάτι σκάλες από κάτω που οδηγούσαν στο πουθενά. Αν χρειαστεί να πάμε στο πλοίο τέρμα πίσω, μπορούμε να πάμε ή από πάνω, εδώ όπως βλέπετε, ή να έρθει κόσμος από κάτω. Μπορεί να έρθουν από κάτω και να ανοίξουν αυτή εδώ την πλατφόρμα. Παπ, βγαίνουν έξω και έτσι να μην υπάρχει κόσμος που να πέφτει σε διάφορες τρύπες. Στην ουσία αυτό είναι μια πόρτα εδώ. Στο τέλος θα σας δείξω το πλοίο εκεί. Τώρα να σας δείξω αυτό το κτίριο εδώ, που εδώ γίνονται οι δουλειές. Εδώ έχουμε μια μικρή φάρμα για φρούτα. Την έχουμε εσωτερικά με το ποτιστήρι τους που συνδέεται με τα υδραυλικά συστήματα. Βλέπετε σωλήνας δεν φαίνεται. Έχουμε εδώ το μπαξέ μας για πατάτες και ραδίκια, και την κουζίνα, όπου στην κουζίνα παράγουμε χυμούς, σούπες και ψήνουμε. Ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος με όλες τις συνταγές μας, και ένα ψυγείο εννοείται. Κάτω πηγαίνοντας και φτάνοντας ξανά εδώ στο υδραυλικό μέρος, έχουμε το δωμάτιο που παράγουμε χρώματα. Εδώ μέσα παράγουμε χρώματα από τα λουλούδια, φυτεύουμε λουλούδια και τα παράγουμε τα χρώματα. Και έχουμε και ένα δωμάτιο εδώ στο τέλος, που είναι το μεγάλο αποθηκευτικό μας χώρο. Εδώ έχουμε από όλα τα υλικά, σε όλα τα κουτιά παντού έχουμε υλικά. Τα έχουμε βάλει και με χρώματα κάποια να ξεχωρίζουμε τι είδους υλικό μέσα έχει, και παράγουμε και χειροκίνητα καύσιμα εκτός από το αυτόματο. Και πηγαίνοντας πάνω, περνάμε την κουζίνα, ανεβαίνουμε πιο πάνω στο πράσινο κομμάτι, που έχουμε τα ζώα μας, λάμα, κατσίκια, κότες, μπλε, δεν έχω βρει ακόμα την κόκκινη κότα, που εδώ ποτίζονται τα γρασίδια τους αυτόματα με τους σωλήνες που σχεδόν δεν φαίνονται. Πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός για να τα βλέπεις, γιατί οι σωλήνες για το νερό περνάνε εδώ κάτω από αυτή τη σκεπή. Περνάνε εδώ κάτω από αυτή τη σκεπή και έτσι όλα είναι καλυμμένα και δεν φαίνονται. Έχουμε τους φορτιστές μπαταρίας που είναι με τον άνεμο.
Έχουμε τα μελίσια μας εδώ μέσα που δεν τα ενοχλεί κανένα πολύ. Και εδώ είναι οι μόνοι σωλήνες που φαίνονται για το νερό. Από εδώ περνάνε οι σωλήνες όπως βλέπετε. Πολύ όμορφα στημένο, να μην ενοχλήσει κανέναν. Και από αυτό το σημείο μπορούμε να πάμε κάτω για την κουζίνα. Και έχουμε ένα σαλονάκι εδώ με πιάνο, όποιος θέλει να χαλαρώσει. Έχουμε σκάλες που οδηγούν τέρμα κάτω. Και έχουμε και σκάλες που οδηγούν στο δωμάτιο του καπετάνιου. Εδώ γίνεται όλο το έργο. Εδώ οδηγάμε. Εδώ είναι το καλό το σημείο. Κάτσε να κλείσουμε αυτό, να μην φαίνεται. Να βλέπετε πιο καθαρά την εικόνα. Έχουμε εδώ το κομπιουτεράκι μας, να ξέρουμε προς τα που πάμε. Με τις συνταγμένες. Έχουμε και αυτό εδώ. Και αυτό. Και εδώ έχουμε και ένα κασετόφωνο. Να ακούσει μουσικούλα έτσι. Χαλαρά. Ναι, τέλος πάντων. Και ο καπετάνος μπορεί να κάτσει εδώ να παίξει τρίλιζα. Λειτουργικό και το τρίλιζα. Όμορφα και ωραία. Παπ, παπ. Τις κεραίες που χρειαζόμαστε. Αλλά από το δωμάτιο του καπετάνιου, ανεβαίνοντας εδώ από τις κεντρικές σκάλες, μπορείς να ανεβείς τέρμα πάνω. Ανεβαίνεις τέρμα πάνω που έχεις εδώ ένα δωμάτιο πολύ πιο ψηλά να βλέπεις τι γίνεται τριγύρω όσο προχωράς. Γι' αυτό είναι έτσι ψηλό. Ένα τέτοιο δωμάτιο. Απλά πράγματα. Και αυτό το δωμάτιο συνδέεται με όλα τα σημεία του πλοίου με zip line. Δηλαδή μπορείς να έρθεις εδώ και να πας με zip line τέρμα πίσω. Και από τέρμα πίσω μπορείς να ανεβείς πάλι στο zip line και να ανεβείς τέρμα πάνω. Όπως βλέπετε. Έτσι φαίνεται το πλοίο από εδώ. Όμορφα και ωραία. Κάτσε γιατί διψάει ο παίκτης μας. Κάτσε να του βάλουμε να πιει λίγο νερό πριν πεθάνει. Ωραία. Και να του δώσουμε και λίγο φαΐ. Όμορφα και ωραία. Και κάτω, επειδή δεν σας έχω δει αυτό, δεν σας το έχω δείξει, έχουμε πάλι να φορτιστεί για μπαταρίες, πάλι σκάλες για να μπορεί να φτάσεις τέρμα κάτω. Έχουμε το μεγάλο καρχαρία που πιάσαμε. Το βλέπετε εκεί το μεγάλο καρχαρία. Πολύ όμορφο και ωραίος ο καρχαρίας. Έχουμε και άλλο ένα τιμόνι για πιο γρήγορη χρήση. Έχουμε και άλλη μια πλατφόρμα που να μπορούμε να προχωράμε πιο μπροστά. Βλέπετε και το πλοίο από την μπροστινή πρόσωψη. Και θα πάμε τώρα τέρμα πίσω να σας δείξω το πλοίο το μικρό. Το πλοίο το μικρό. Πες ότι χρειάζεται να φύγεις πολύ γρήγορα. Όπως έρχεσαι εδώ, ανεβαίνεις στις σκάλες, ανοίγεις αυτή την πλατφόρμα που ενώνει με το πλοίο το μικρό και έχεις ανέβει στο μικρό πλοίο που έχουμε φορτιστή, σμέλτερ, λειτουργικό, κρεβάτι για το καπετάνιο με ρολόι, κασετόφωνο, τα πάντα όλα. Εδώ είναι το δωμάτιο που βάζουμε το τιμόνι για να οδηγήσει ο καπετάνιος. Τώρα δεν το βάζουμε γιατί αποσταθεροποιεί το πλοίο αυτό. Πολύ ωραίο. Με ανηφορίτσα να ξεχωρίζει από το δωμάτιο. Το μπροστινό μέρος με δύο καρεκλίτσες όπως βλέπετε. Και μετά έχουμε και ένα μέρος πίσω, λίγο πιο πράσινο, που έχουμε σύστημα για νερό, μία πλατφόρμα που να βγεις λίγο προς τα έξω. Γιατί σύστημα νερό πρέπει να έχουμε και εδώ. Μία άγκυρα που έχουμε και αυτόματη άγκυρα, αλλά έχουμε και άγκυρα για το χέρι, καρεκλίτσα εδώ να ράξεις. Ένα κινητήρα για να είναι full λειτουργικό το πλοίο. Άγκυρα αυτόματη, παράγουμε και καύσιμα και βλέπετε εδώ τις σωλήνες ότι όλα συνδέονται σωστά. Και το δοχείο για καύσιμα, ντουλαπάκι, κουζινούλα και ένα net εδώ για να πιάσουμε αντικείμενα. Αυτά για το μικρό πλοίο, θα σας το δείξω και από πιο ψηλά. Λοιπόν, θα ανέβουμε από εδώ, θα ανέβουμε εδώ, εδώ και νομίζω από εδώ φαίνεται πιο καλά. Όχι, από εδώ φαίνεται πιο καλά. Αυτό είναι το μικρό πλοίο, όσο είδατε. Και θα πάμε πάλι μπροστά να σας δείξω το πιο γαμάτο μέρος που αυτό πιστεύω δεν το έχει ο Πάνος Dent. Γιατί βρήκαμε ένα κολπάκι να το κάνουμε όμορφα και ωραία. Λοιπόν, εμείς θέλουμε να θα σταματήσουμε εδώ. Ναι, θα σταματήσουμε εδώ γιατί όχι. Γι' αυτό θα το εισιάξουμε λίγο το πλοίο. Αλλά έχουμε το μόνο πλοίο που έχει και υποβρύχια δωμάτια. Εδώ έχουμε τις σκάλες που οδηγάνε στα υποβρύχια δωμάτια. Βλέπετε εδώ,
Έχουμε ένα υποβρύχιο δωμάτιο εδώ. Ο Καρχαρίας δεν μας ενοχλεί παρόλο που είμαστε μέσα στο νερό και δεν μας επηρεάζει που είμαστε μέσα στο νερό, δεν θα χάσουμε οξυγόνο κτλ. Πολύ καλό αυτό το γλιτσάκι. Και φτιάξαμε ένα ωραιότατο υποβρύχιο δωμάτιο. Έτσι να δούμε, εμείς φτάσαμε εκεί που πρέπει να φτάσουμε. Το κάνουμε λίγο hop. Έτσι. Και έτσι. Και ρίξε άγκυρα. Και έχουμε στην άλλη μεριά από το δωμάτιο εκείνο, έχουμε και υποβρύχιο διάδρομο για να πάμε από το μπροστινό μέρος στο πίσω μέρος χωρίς να μας καταλάβει κανένας. Και είμαστε κάτω από το νερό. Δεν μας ενοχλεί κανένας, δεν μας ενοχλεί ο Καρχαρίας και βγαίνουμε στο πίσω μέρος του πλοίου. Πόσο πιο γαμάτο μπορεί να γίνει το πλοίο? Ο Πάνος δεν το έχει αυτό. Εγώ πιστεύω θα το ζήλευε αυτό το πλοίο που έχουμε εδώ, που έχουμε και υποβρύχια μέρη. Και ξέρω εγώ, αυτό είναι το πλοίο. Από εδώ βγαίνουμε έτσι όμορφα και ωραία. Προχωράμε. Παπ. Θα το ξαναδείτε μία φορά από την απέξω. Θα ανεβούμε εκεί ψηλά να σας το δείξω. Ένα βίντεο να δείτε το raft, τι καταφέραμε και φτιάξαμε σε 400 ώρες. Γιατί όλο αυτό το φτιάξαμε σε 400 ώρες, έτσι. Δεν πιστεύω να έχει γκουρούνια εδώ να φάμε ξύλο. Λίου. Θα έχει γκουρούνια να φάμε ξύλο, να δεις. Hello. Hello. Ε, βέβαια, έχει γκουρούνια. Τι, δεν θα έχει γκουρούνια? Λοιπόν, δεν θέλω να παλέψω μαζί σας. Έλα. Παλέψουμε και με το γουρούνι. Θα πεθάνουμε βασικά με το γουρούνι γιατί μας έχει δύρει. Κοίτα να χάσουμε το γουρούνι. Έχει κι άλλο. Το άλλο όμως αν είναι κολλημένο εκεί. Πάλι καλά, είναι κολλημένο γιατί θα πεθαίνουμε. Λοιπόν, και εδώ βλέπετε το πλοίο μας, το όμορφο πλοίο μας που δεν μπορεί να το έχει κανένας. Ξέρω εγώ, τι είπα, ό,τι να είναι. Πορώθηκα λίγο με το γουρούνι. Πάγαμε και δύο ανανάδες. Αυτό είναι το πλοίο μας στο ραφ. Εδώ το βλέπετε, το τεράστιο μας πλοίο. Αυτό είναι το βίντεο. Ένα βίντεο απλά ξενάγηση. Δεν έκανα και κάτι. Πείτε μου αν θα θέλατε να δείτε μήπως να ξαναπαίξω το παιχνίδι από την αρχή και να κάνουμε ξανά το story σε βιντεάκι, όχι σε live όμως αυτή τη φορά. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου γιατί με βοηθάει πάρα πολύ. Εμείς θα τα πούμε σε επόμενο βιντεάκι εδώ στο κανάλι Brother Louis Gaming και μέχρι τότε ξέρετε τη διαδικασία. Τα λέμε!